Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλες και όλοι πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, σήμερα είναι Τρίτη. Ξεκίνησε λοιπόν ένα εβδομαδιαίο vlog, το μια εβδομάδα μαζί μου, το επεισόδιο 5 επιτέλους. Πότε φτάσαμε στα 5 επεισόδια, εμένα μου πείτε. Ξεκινάει από εδώ αυτό το βίντεο. Χθες Δευτέρα είχα φωτογράφηση, θα σας βάζω κάπου εδώ να δείτε τι έγινε. Τι ωραία! Σου άρεσε? Πολύ! Πολύ γέλασα, το τελευταίο εντάξει θα το θυμάσαι κι άλλη θα πέσει έτσι. Επαγγελματίας, ρε! Πάντα! Γιαγιάκα εκεί! Γιαγιάκα! Δεν θα με πάρει η κάμερα! Τελειώσαμε την φωτογράφηση μόλις τώρα και τώρα πάμε να τσιβήσουμε κάτι γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι μεσημέρι και μεσημεριάτη κάποιος κάνει φωτογράφηση χωρίς να έχει φάει. Μόνο εμείς. Οπότε πάμε με τα κορίτσια να συμβήσουμε τίποτα. Θα σε πάρω μαζί μου, Νέκα. Πάμε. Ό,τι περίσσεψε. Πήγε ήδη 8 η ώρα και είμαι ακόμα στο μαγαζί. Σήμερα εγώ είχα το μαγαζί όλη την ημέρα σχεδόν. Σήμερα ανέβηκε λοιπόν το βίντεο με το γιατί έγινα YouTuber. Και ήδη βλέπω ότι κάποιος από εσάς σας επηρέασε το βίντεο μου και μάλλον σας αρέσουν τέτοια έτσι τύπου κοινωνικά βίντεο που μιλάω για ιστορίες δικές μου που έχω ζήσει και διάφορα έτσι πραγματάκια που έχουν να κάνουν με μένα και τη Σοφία σαν προσωπικότητα. Δεν θέλω να κάνω κι άλλα τέτοια βίντεο, απλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν θα σας αρέσουν και αν σας περνάνε αδιάφορα αυτά τα βίντεο ή όχι, οπότε τόσο καιρό δεν έχω κάνει κάτι γιατί φοβόμουν αυτό ακριβώς το λόγο. Αλλά αφού μου το ζητάτε θα το κάνω. Θα κάνω έτσι κάποια τύπου ψυχολογικά και κοινωνικά βίντεο που θα μιλάω για δικές μου ιστορίες και εμπειρίες για πράγματα που έχω ζήσει σαν Σοφία. Μην φανταστείτε κάτι τραγικό, δεν έχω περάσει και κάποια πράγματα έτσι τραγικά. Την υγεία μας πάνω απ' όλα. Κυρίως μόνο ψυχολογικά, που νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν περάσει ψυχολογικά προβλήματα όπως κρίση άγχους και κρίση πανικού. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε αύριο. Καληνύχτα. Και πολλά πολλά φιλιά. Και έχω τελειώσει η χθεσινή ημέρα και γύρισα σπίτι μου και ξεκουράστηκα. Είδα και το GNTM μου για τη Δευτέρα χθες. Σήμερα Τρίτη λοιπόν. Έχω ήδη κάνει κάποια πλάνα από το πρωί, οπότε σας βάζω κάπου εδώ να τα δείτε. Καλημέρα! Σήμερα είναι Τρίτη και μόλις ξύπνησα. Ακόμα δεν έχω ετοιμαστεί γιατί έχω σκοπό να γυρίσω ένα βίντεο. Όπως έλεγα λοιπόν, ακόμα δεν έχω ετοιμαστεί γιατί τώρα έχω σκοπό να γυρίσω ένα άλλο βίντεο και μάλλον θα είναι δύο τα βίντεο που θα γυρίσω γιατί δεν έχω τίποτα να ανεβάσω για την επόμενη εβδομάδα. Οπότε θα ετοιμαστώ που λέτε και θα ξεκινήσω να γυρίζω τα βίντεο που σας είπα. Το ένα βίντεο έχει να κάνει με ένα φθινοπορνό haul, επειδή τα αγαπάω και τα αγαπάτε κι εσείς. Και το άλλο θα έχει να κάνει με κάτι για μένα, θα μιλήσω πάλι κάτι για μένα. Θα είναι τύπου αστείο δηλαδή. Αυτά. Σήμερα θα ξεκινήσω αυτό εδώ το αλόι. Είναι ένα gel, ένα ρόφημα, το οποίο λένε ότι βοηθάει πάρα πολύ στον μεταβολισμό. Γενικότερα σε όλα θα με βοηθήσει, υποτίθεται, και στο θέμα οργανισμού και στο θέμα ξεκούρασης και δύναμης και ό,τι πόνο μπορεί να έχεις βοηθάει, υποτίθεται, στο έντερο, στο στομάχι και όλα αυτά. Το ξεκινάω σήμερα, το έχω πάρει εδώ και μπορεί 3 εβδομάδες και τώρα το ξεκινήσω, δεν έχει λήξει ακόμα, το 22 λήγει, το λέω εδώ πάνω, οπότε προλαβαίνω και θα σας πω έτσι κάποια στιγμή αν όντως με βοήθησε σε κάτι ή όχι. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Πω, βρωμάει. Και αφού λοιπόν υποτίθεται θα πιω τώρα αυτό, θα φτιάξω και ένα πρωινόδι. Φτιάξω και κάτι να φας. Γιατί τελευταία δεν τρώω καθόλου καλό πρωινό. Ένα κομμάτι. Και ένα κομμάτι. Αυτό θα είναι το πρωινό μου για σήμερα, γιατί έχω παχύνει λιγάκι και εντάξει, έλειος. Πρέπει και κάτι να γίνει. Έτσι, έχουμε και ένα χειμώνα και μάλλον και μια δεύτερη καραντίνα μπροστά μας. Οπότε, καλή μας αρχή. Έχει περάσει 10 λεπτά που έχω βάλει το ποτήρι και ακόμα δεν το έχω πιει, γιατί να με πάει, φοβάμαι πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι θα είναι πολύ αστεία η διαδροσή μου, γιατί βρωμάει. Και είπα να το τραβήξω για να το δούμε. Παρέδα, το πιόλο, όσο μπορέσω. Δεν μπορώ, βρωμάει.
πέσιο. Σαν λεμόνι. Με ζωμό από κοτόπουλο μαζί. Και λίγο φαρμακίλια, έτσι, όδιο, μπεταντίν, κάτι βρωμό. Ειρήνη, δεν μπορώ. Τώρα έτοιμο το μακιγιάζ, ελπίζω να σας αρέσει. Και τώρα πάω να ξεκινήσω το βίντεο, θα τα πούμε εμείς λιγάκι. Τελείωσε το βίντεο λοιπόν. Και αφού τελείωσε λοιπόν και τα δύο γυρίσματα για το βίντεο που ετοίμασα για την επόμενη εβδομάδα, μάλλον εσείς θα έχετε δει ήδη αυτά τα δύο βίντεο μέχρι να είναι αυτό το βίντεο. Μάλλον μπορεί να έχετε δει το ένα τουλάχιστον. Ναι, μάλλον αυτό που γύρισα τώρα το τελευταίο το δείτε αφού παιχτεί αυτό το βλογκάκι. Το προηγούμενο όμως θα παίξει την προηγούμενη Παρασκευή. Δηλαδή, τέλος πάντων, θα τα δείτε μέσα στο κανάλι μου όλα. Τέλος λοιπόν το γύρισμα, έχω πεθάνει της πείνας. Πρέπει να ξεκινήσω να μαγειρεύω και θα έρθει και ο Λάζαρος ο λιγάκι. Οπότε πάω να μαγειρέψω και τα λέω εμείς όταν γυρίσει και ο Λάζαρος. Σας δείχνω λίγο και το πώς είναι κανονικά το σημείο που μπορείτε να γυρίσετε το βίντεο. Είναι όντως πάρα πολύ άδειο. Δεν μου αρέσει τα φώτα. Προτείνετε μου κιόλας τι μπορώ να κάνω. Σκέφτηκα ίσως να βάψω ένα από τους δύο τοίχους, να το κάνω πιο σκουρό, να αλλάξω τελείως όλο αυτό το στυλ που έχω τρεπίσει τζάμπα. Δεν ξέρω, να πάρω όλη καρέκλα. Έχω σκεφτεί να πάρω και ένα υπλάκι πίσω για να βάλω καλύτερα αυτό το πίνακα που είχα κάτω και σας άρεσε πάνω στο έπιπλο και όχι έτσι. Και να βάλω κάποια διακοσμητικά να κρέμονται στο έπιπλάκι, γιατί τώρα είναι πολύ άδειο. Λογικά θα έχετε δει ένα βίντεο πώς το έχω. Έχω λιώσει στην επεξεργασία φωτογραφιών, στο μοντάζ και σε όλα αυτά που τέλος πάντων κάνουμε εμείς οι επαγγελματίες. Αλλά υπομονή λίγο ακόμα γιατί σε λίγο ξεκινάει το GNTM και θα ξεκουραστώ. Δεν σε έδειξα κάτι με τον Λάζαρο γιατί πολύ απλά φάγαμε και μετά κοιμήθηκε αυτός και εγώ ήμουν στον υπολογιστή από το μεσημέρι, οπότε δεν έγινε κάτι σπουδαίο, κορίτσια. Αυτά. Αυτή είμαι εγώ. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς κορνίζες με τον εαυτό σας. Εγώ έχω. Τέτοια ψωμάρα. Μιλάμε για τέτοια ψωμάρα. Καλημέρα! Κούκλα. Φτούση κοπελάρα. Με που λέτε λοιπόν, είναι Τετάρτη, είναι 28 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Περιμένω να σχολάσει ο Λάζαρος, είναι ακόμα στη δουλειά. Σήμερα πήγε πάρα πολύ νωρίς και ευελπιστούμε ότι θα τελειώσει νωρίς. Το σχολάς δηλαδή και νωρίς και ίσως πάμε κάποια βόλτα, κάπου εδώ τριγύρω, να φάμε τίποτα, θα δείξει. Εσείς τι κάνετε 28 Οκτωβρίου, πού πήγατε? Μείνατε σπίτι καραντινάτα ή πήγατε πουθενά έτσι μπολτούλα? Και γράψτε μου. Περιμένω τα σχολεία σας. Έλα, ναι, το πρωί άπλωσα ένα πλυντήριο που έβαλα χθες το βράδυ γιατί ξέχασα να το απλώσω. Έφαγα ένα πρωινούλι και τώρα θα κάτσω λίγο υπολογιστή να κάνω τελευταία πραγματάκια που έχω να παραδώσω και να ετοιμαστώ να βαφτώ να ντυθώ και να περιμένω τον Λάζαρο για να δούμε πού θα πάμε. Έτσι πάω εγώ. Να. Έτοιμη. Και ήρθε και ο Λαζίκος, ετοιμαστήκαμε και τώρα θα φύγουμε. Θα πάμε κάπου για φαγητό εδώ κοντά, σε ένα χωριό. Στον Άγιο Πρόδρομο, μάλλον. Κάπως έτσι νομίζω μου τον είπε. Θα σε έχω μαζί μου, εννοείται, οπότε πάμε. Το outfit είναι αυτό. Είσαι, μιλάω σε αυτό. Εγώ μίλησα. Και ένα sneaker από κάτω, μάλλον. Όχι αυτό, βέβαια. Μπούφλε. Θα πάμε στο Διογέννη, παιδιά. Περιμένει άνθρωπος στο πάρκι για να μας καθοδηγήσει. Όχι μόνο εδώ, τόσο εκεί πέρα ο κύριος. Σε όλα τα μαγαζιά έχει έναν άνθρωπο που σας λέει μπείτε εδώ. Απλά το αμάξι να το παρκάρουν και μετά να κάτσεις να φας. Τέλειο. Προσκοβολάει πάντως ο τόπος, έχει μια τσίκνα παντού. Πάμε να πάμε. Ωραία, είναι, σ' αρέσει εδώ. Πολύ ωραία, μόνο από τις μυρωδιές δεν θες να φύγεις. Και πεινάσαι. Εγώ πεινάσα πιο πολύ από τις μυρωδιές, αλήθεια. Άντια μου. Γεια, πάλι και λατάκι. Καλή μας όρεξη, πολύ έβαλες.
το πεινασμένο το παιδί, πώς φαίνεται. Η αλήθεια είναι όλο πάρα πολύ ωραία. Στις 4 ώρες. Ναι, ξέρω, είπα στα παιδιά ότι πήγες πολύ νωρίς και θα σχολάγεις πολύ νωρίς. Όλα τα έχω πει. Καλή μας όρεξη. Παλεύει με το κύμα της ρετσίνας. Ξαναφέρεις. Εννοείται. Πότε? Σε κανένα μήνα. Σε κανένα μήνα. Του χρόνου θα δείξει. Σωστός. Σωστός. Δεν σας άκουσε κανείς. Τι λες ότι δεν μας άκουσε κανείς. Σίγουρα 500 άνθρωποι. Από εδώ. Οπότε κορίτσια και αγόρια έχετε έρθει εδώ. Είπες σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα. Εδώ. Σε ένα μήνα μωρό μου θα έχει χειμωνιάσει. Α, πρέπει να έχουμε 17 Νοέμβρη εδώ. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο χωριό εδώ στην Αρναία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μοιάζει λίγο με τον Άγιο Παντελέμωνα, μοιάζει λίγο με τον Άγιο Θανάσιο, με Μέτσοβο, με όλα αυτά που έχουν έτσι πέτρινα και ωραία χρωματιστά σπιτάκια. Κάναμε τώρα μια βόλτα στο χωριό και θα πάμε να πιούμε καφέ. Ε, για πάμε. Εννοείται. Για πάμε. Είναι όλα έτσι πέτρινα. Ακόμα και οι εκκλησίες και όλα. Πολύ όμορφα. Τέλεια. Μιλάτε ότι βρήκε ένα φίλο του. Είναι. Πώς να τον ονομάσουμε για σήμερα? Ράτα Πλάν. Ναι. Ράτα Πλάν. Ράτα Πλάν. Δεν το ξέρεις. Λόκι Λόκ. Α, δεν ξέρω. Έτσι πολύ. Αχ. Είναι και ποζέρι. Φίλος μας είναι πολύ. Γεια σου. Και μας ακολουθεί εδώ και πόση ώρα. Θα έρθεις μαζί μας για καφέ. Να δεις τους άλλους φίλους σου στην πλατεία. Δες τι όμορφα που είναι όλα τα στενάκια εδώ. Μου θυμίζει, ξέρεις τι, τα τέτοια. Α, πού λέγεται, στην Αθήνα, ρε. Στην Πλάκα, πρόσεχε. Μπράβο, στην Πλάκα. Λες και είμαστε στην Πλάκα. Απλά έχει πολύ ησυχία, δεν είναι όπως στην Πλάκα που έχει. Χαμόλου, μας τρέχει το φίλο. Γεια σου. Μπορεί και το τέρι του. Πολύ όμορφα είναι. Τώρα βγαίνουμε στην πλατεία και ένα καφεδάκι και μετά επιστροφούλα. Χαμός. Να μην πούμε ότι παρατηρήσαμε ότι έχει ένα μαγαζί που έχει ένας φωτογράφος, έτσι, και πουλάει μέσα παπούσια, ρούχα, ποτήρια, οτιδήποτε. Δηλαδή έχει επιχείρηση με τα πάντα. Φιλαράκι. Ένα κρυολάκι το έχει. Πλάκα, πλάκα. Πλάκα, πλάκα, μας λες και είμαστε στην Πλάκα. Πότε θα με πας στην Πλάκα? Το official. Μετά το κορονοϊό. Αυτό μπορεί να κρατήσει για πάντα. Τι θα κάνουμε? Ένα ζευγαράκι εδώ πέρα, μάλλον παράνομο. Κάτι ζουζουνιαρίσματα υπάρχουν εκεί σε ένα μαξάκι. Αλλά εμείς το χαλάσαμε, λυπάμαι παιδιά, sorry. Αλλά ήρθαμε για selfies. Α, όλες πήγε ακριβώς δίπλα τους. Μην τους το χαλάς, μωρό μου. Μην τους το χαλάς.
Εκεί βλέπετε έχει ένα μικρό μικρό εκκλησάκι. Είδες τι μάτι έχω. Όπου εκκλησάκι περίεργο εμένα, εγώ πρότισα αυτά. Στρέψαμε και πάλι υπολογιστή εγώ, κλασικά. Θα φτιάξω και φωτογραφίες, γιατί θα τις έχετε ήδη δει αυτοί που με ακολουθείτε στο Instagram, οπότε σας κάνω και πάσα όσοι δεν με ακολουθείτε να με βρείτε για να τα βλέπετε πρώτοι. Καλημέρα, Πέμπτη σήμερα, μόλις ξυπνήσαμε, σήμερα ρεπάρει ο Λαζάρος και ο κύριος έχει πρωινές επιθυμίες και πρωινές λεγούρες και θέλει κρέπες, οπότε πήγε χώρα σε γάλα και αυγά και τώρα θα πάω να τις φτιάξω για να φάμε, οπότε για πάμε να τις φτιάξουμε. Καλημέρα. Γεια σας. Από πού? Να πάμε μαζί. Ό,τι πεινάει. Εγώ το πεινάς. Εγώ θέλω επίτηδες να τα κάνω αυτά πλάνα για να έχουμε να τα βλέπεις. Ότι γκρινιάζεις, είσαι ένας. Ναι, μωρέ. Νίξε μια φάτσα ξινή. 12 η ώρα θα φάμε πρωινό. Συγγνώμη, τι ώρα ξύπνησες? Άλλο αυτό. Άμα ξυπνάς 11, λογικό είναι να τρως στις 11.30-12 παρά το πρωινό. Μέχρι να σηκωθεί ο κόσμος να πληθεί να ετοιμαστεί. Θέλω να το δείξω αυτό. 11 και 20 και λέει 12. Σαν τη γιαγιά μου κάνει ώρες ώρες. Αύριο, τοπικό lockdown στη Θεσσαλονίκη. Αν και τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά, δεν ξέρω ποια είναι η λογική αυτή. Άσχημα τα νέα. Νύχτα για σήμερα, τα λέμε αύριο. Bye. Καλημέρα, τι κάνετε? Σήμερα Παρασκευή, από το μαγαζί σας καλημερίζω. Ελπίζω να είστε καλά. Έχουν έρθει και μια πραγματάκια, γι' αυτό και λέω να σας τα δείξω και από εδώ. Κάτι πετσετούλες πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ ωραία χρώματα, ωραία σετάκια και πολύ καλές τιμές, κορίτσια. Και λέω να σας τα δείξω γιατί όχι, μπορεί κάποιο να σας αρέσει και θέλετε να κάνετε κάποια παραγγελία, να κάνετε κάποιο δωράκι, έχονται γιορτές τώρα. Οπότε για πάμε να σας τα δείξω. Είναι όλα αυτά εδώ που βλέπετε. Ξεκινάω σιγά σιγά να σας δείχνω ένα-ένα για να σας λέω και ακριβώς τι έχει το κάθε σετ. Αυτά που είναι διπλά, δύο χρώματα, όπως και αυτά εδώ όλα, είναι δύο σετ μεγέθους 50-90. Προσώπου δηλαδή, και έχουν 25 ευρώ το σετ, πολύ ωραίο για δωράκι, έχει αυτές τις αποχρώσεις που σας δείχνω. Μετά έχει αυτό εδώ το σετ πιο οικονομικό, στα 20 ευρώ, έχει μία 50-50 και μία 30x50 νομίζω, στα, ναι, 30x50 και 50x50, έχει λευκό και καλά εκρού, το σάπιο μήλο, το καρπουζί που λέω εγώ, το γκρι, και το μπες. Αυτά είναι στα 20. Και τα πιο μεγάλα, με τρεις πετσέτες μέσα, έχω σε μπες. Έχει την προσώπου, την χεριού και του σώματος, 30, 50, 50, 50 και 70x1,40. Είναι στην μπες, όπως σας έδειξα εκεί, σε αυτήν εδώ την νεκρού λευκή. Και το σάπιο μήλο. Όλα αυτά, σας λέω ότι είναι σετάκια, οι τιμές είναι από 20 μέχρι και 30 ευρώ. Πολύ ωραίο, μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' άρεσε και εμένα πάρα πολύ σαν δώρο και σκέφτηκα να σας κάνω και εγώ ένα δωράκι. Αυτό που μ' άρεσε πάρα πολύ που είναι αυτό. Θα σας το κάνω δωράκι, κορίτσια. Ξέρετε τώρα εσείς, συμμετέχετε στο διαγωνισμό, απλά γράφετε κάτω από το βίντεο ότι συμμετέχετε. Με ένα απλό σχόλιο. Και κάνετε εννοείται εγγραφή στο κανάλι μου, δεν είναι κάτι τραγικό. Πολύ απλά τα βήματα και αξίζει πιστεύω το δωράκι αυτό, κορίτσι, που σας έχω ετοιμάσει, οπότε μπείτε στην κλήρωση. Οπότε, τι κάνουμε για να συμμετέχουμε? Κάνουμε εγγραφή στο κανάλι, κάνουμε like στο βίντεο και απλά γράψτε κάτω από το βίντεο ότι συμμετέχετε στο διαγωνισμό για την πετσέτα. Γράψτε απλά συμμετέχω όπως κάνουμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Αυτά. Πείτε μου κιόλας αν σας άρεσε κάποιο άλλο χρωματάκι, γιατί αν τυχόν θέλετε κάποιο άλλο χρωματάκι και το έχω εκείνη τη στιγμή που θα γίνει κλήρωση,
μήπως σας δώσω κάποιο άλλο χρωματάκι. Αλλά εμένα μου άρεσε πιο πολύ αυτό το εικρού με το ροζουλάκι που είναι από τα αγαπημένα μου χρωματάκια. Γι' αυτό και σας το κάνω δωράκι. Καλημέρα, σήμερα Παρασκευή. Βασικά τελειώ. Καλημέρα, σήμερα είναι Σάββατο. Μόλις ξύπνησα, βάλω τα πλυντήριά μου, τακτοποίησα λίγο το σπίτι, καθάρισα όλα αυτά τα κλασικά τέλος πάντων που κάνουμε όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο εμείς τα κορίτσια. Σήμερα θα έρθει και ο Λάζαρος, οπότε πάω να μαγειρέψω. Σήμερα θα κάνω μάλλον μακαρόνια με κιμά ή με σνίτσα, ένα από τα δύο. Και μια σουπίτσα να κάνω φιδά, γιατί τώρα αρχίζει κρυουλιάζει. Και υπάρχουν και αυτές οι αρρώστιες και όλοι αυτοί οι ιοί, οπότε καλό να ζεστάνουμε το μέσα μας. Αυτό θα είναι σήμερα η μέρα μας, θα έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο σπουδαίο. Τώρα και με την καραντίνα που ψιλοέρχεται, δεν θα κάνουμε και πολλά πολλά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Το μαλλί λιοντάρι σαν τη Ραμόνα είναι επειδή χθες έκανα μπάνιο και δεν το στέγνωσα. Το άφησα να στεγνώσω μόνο το και να το χτένισα. Και γι' αυτό είναι έτσι. Σπαστό, έντονο, χάλια μαύρη. Ολοκλήρωσα το γύρισμα ενός βίντεο που θα δείτε στην επόμενη έτσι μέρα σε αυτό το κανάλι. Ελπίζω να σας αρέσει. Εσείς το έχετε δει εδώ πέρα πρώτη, αλλά για να δείτε πώς έγινε όλο αυτό, περιμένετε να είστε συντονισμένοι γιατί θα έρθει στο επόμενο βίντεο. Γιατί τα καδράκια μου θα σας αρέσουν, ναι. Αυτά τα δύο τα εκτύπωσα μόνη μου. Αυτό το είχα πάρει έτοιμο από τα γιους. Αυτά τα εκτύπωσα εγώ από το Pinterest, τα βρήκα και τα έκανα κορνιζούλες. Ελπίζω να σας αρέσουν. Ο καθρέφτης είναι από τα γιους. Η παντόφλα κάτω, η σεξι. Αλλά μόνο και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι όλο το background είναι κομπλέ, μ' αρέσει. Ίσως κάτι κάνω προς τα δω, τον βάψω αυτό, τι έχω κάνει κάτι άλλο τέλος πάντων για να μην είναι όλα λευκά. Αλλά θέλω να σας δείξω και από αυτό εδώ το ωραίο πράγμα τι κρύβεται. Πάμε. Ταντα! Ναι, ρε κορίτσια, ακόμα δεν έχω τραπεζάκι και τα κάνω στη σιδερόστρα. Εντάξει, tragic, το ξέρω. Αλλά τι να κάνω, μέχρι να πάρω κάποιο επιπλάκι για να μπορώ να βάζω όλο αυτό το χάος. Να είναι καλά σιδερόστρα. Ούτως ή άλλως άχρηστη είναι, δεν σιδερώνω ποτέ. Να φάνει και κάπου χρήσιμη. Επίσης το look εδώ πάνω, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και όσο πάει, χαλάει. Πολύ σεξι. Εδώ, κούκλα. Και ξαφνικά, ο χαμούλης. Σε άλλα μέρη, θα σα δείξω ότι πήρα και την πραγματάκια τώρα που ήρθατε από το σούπερ μάρκετ, από το Μασούτι. Πήρα αυτό το νερό καθαρισμού από τη L'Oréal. Βοηθάει στο να καθαρίσει και να φέρει το μακιγιάζ και κατά πράγμα είναι καθαρό νερό με γλυκερίνη. Είναι για ευαίσθητη επιδερμίδα, κανονική προ ξηρή. Χωρί ξέβλεμα και δραματολογικά ελεγμένο. Λασάκι μου. Νομίζω γύρω στα 6 ευρώ, κάπου εκεί. Πήρα και τα παπάκια τα αθλητικά. Και τώρα μα τα πήρα αυτά εδώ σε τόνα. Τα μαντιλάκια αυτά για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Είναι μαντιλάκια για μακιγιάζ. Είναι φτιαγμένα με ενεργό άνθρακα. Είναι μαύρο. Μαύρο, θα σας το δείξω. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Με βοηθήσει πάρα πολύ. Βγάζει πάρα πολύ ωραίο και αυτό το make-up. Χωρίς να σε ενοχλεί μετά ή να σε τραβάει το δέρμα. Αλλά εγώ πάντα τους όρους χρησιμοποιώ και το σαπουνάκι που έχω για το πρόσωπό μου. Και είπα να τα δοκιμάσω αυτό πρώτη φορά μαζί σας. Και αν δεν κάνει δουλίτσα. Να κάνω με το μακιγιάζ που έκανα ούτως ή άλλως τόσο καιρό. Οπότε πάμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, αρχικά νομίζω ότι πρέπει να το ανακατέψουμε. Νομίζω, έχω αυτή την εντύπωση. Οπότε παίρνω μερικά τέτοια. Πώς λέγονται. Λέει δύο τις σταγόνες. Σιγά με δύο τις σταγόνες μην γίνει δουλίτσα. Εδώ θέλει πράγμα για να βγει όλο αυτό εδώ. Και εγώ προτιμώ να κάνω το μακιγιάζ μου πρώτα με το μαντιλάκι που σας είπα και μετά με αυτό απλά να κάνω ότι περίσσευμα δεν έχει καθαριστεί. Απλά είπα να το δοκιμάσω. Αφαιρεί, αλλά θα γίνει πολύ ώρα αυτή η δουλειά και θα βαραθώ τη ζωή μου. Οπότε, αυτό το μαύρο μαντιλάκι που σας είπα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και είναι όντως μαύρο, κάνει έτσι, γίνεται τη δουλειά. Καλημέρα! Κυριακούλα σήμερα. Έχω ήδη ετοιμαστεί, έχω βαφτεί, έχω φάει το πρωινό μου όλα κομπλέ. Έχω μια μικρή δουλειά με το Λάζαρο, θα πεταχτούμε λίγο κάπου να πάρω κάτι πράγματα. Θα επιστρέψουμε. Καραντινάτη σήμερα η Κυριακούλα μας.
Δυστυχώς, και μάλλον έτσι θα κυλήσει και όλος ο επόμενος μήνας. Σήμερα τελευταία μέρα αυτού του vlog, θα σας έχω έτσι μέσα στη μέρα μου λίγο και θα σας κλείσω μόνο το βραδάκι. Τους θαλασσινούς, θαλασσάκι μου. Κορονοβάιρους επικοινωνία. Αυτό λοιπόν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αυτή ήταν η εβδομάδα μου, αυτό το 5ο επεισόδιο από το μια εβδομάδα μαζί μου. Εάν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να το δείξετε την αγάπη σας, κάνοντας like στο βίντεο μου, κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μου και πάτσε και το καμπανάκι για να σας έχει ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Σε αυτό εδώ το κανάλι δεν μένει κάθε Δευτέρα και Παρασκευή με σημεράκι νέο βίντεο. Εμείς τα λέμε πάρα πολύ σύντομα, σας περιμένω και στο Instagram, τα λέμε και από εκεί. Να περνάτε super duper τέλεια όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε. Πολλά, 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 πολλά φιλιά. Bye!